Πάμε να ξεκινήσουμε νομίζω σιγά σιγά και να πάμε να δούμε την πρώτη μας είδηση, την καλή είδηση της ημέρας που τη φέρνει με πολύ αγάπη ο Σίτης, ο αγαπημένος παιχνιδάς ο Μουστάκας. Κατέφτασε. Έφτασε. Μελλοντικά θα τα λέμε σήμερα τα νέα. Νάτος. Ήρθε, αλλά δεν ξέρω τον πρόσεξες. Ναι. Με τι κατέφτασε. Κοίταξε. Με πύραυλο. Ήρθε. Θα μπορούσε ιδανικά να υπάρχει ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά μήπως ήρθε με ποδήλατο, μήπως ήρθε με πατίνι, μήπως ήρθε με γκλόπερ. Θα μπορούσε να διαλέξει από όλα αυτά, αγαπημένος παιχνιδάς, όπως και εσείς βεβαίως μπορείτε να διαλέξετε, γιατί οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Έχουμε τα γκλόμπερ, έχουμε τα πατίνια, τα σκέιτμπορντ και όλα εκείνα τα οχήματα που τα παιδιά λατρεύουν και αγαπούν. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω να σας αναφέρω τα ποδήλατα και για αγόρια και για κορίτσια, που πάνω ακριβώς υπάρχουν και οι αγαπημένοι τους ήρωες, που ένα παραπάνω έτσι τα ιντριγκάρει όλη αυτή η διαδικασία και τους αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπουν. Και δεν ξεχνάμε ποτέ τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουν να είναι ασφαλή, που είναι φυσικά και το ζητούμενο. Οπότε ετοιμαστείτε για σούζες, για ωραία ρολαρίσματα. Καιρός να βγούμε έξω, ρε παιδί μου. Βρεθείτε έξω να περάσετε καλά, να χάρετε λίγο τη μέρα. Όχι σήμερα που κάνει πολύ ζέστη. Όχι σήμερα και αύριο, έχει δίκιο η Χριστιανά. Αλλά Παρασκευή, Σάββατο που θα φτιάξει λίγο και θα πέσει θερμοκρασία, βγαίνουμε όλοι έξω. Περνάμε από αγαπημένο παιχνιδάκι Μουστάκα. Πολύ ωραία. Λεωφόρο Κατζαντζίδη. Παίρνουμε γκλομπεράκι, παίρνουμε ποδηλατάκι, παίρνουμε μπαταριοκίνητα, πετρελαιοκίνητα κτλ. Και βόλτες, βουρ με τα παιδιά μας. Πάμε να δούμε είδηση. Πάμε. Πρώτα όμως θα πάμε στη Λεωφόρο Κατζαντζίδη στην Αλικαρνασσά και μετά θα επιστρέψουμε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ξέχασες. Έχουμε κάνει ένα μέγιστο σφάλμα. Καθυστερήσαμε και λίγο ετεροχρονισμένα θα μεταφέρουμε τη συγκεκριμένη είδηση. Εννοούσα το κριτικό άρωμα να πεις. Ναι, έχω συνηθίσει είναι, εγώ τώρα, δεν μπορώ αλλιώς. Με απόλυτα κριτικό επιστημονικό άρωμα, κρατήστε το αυτό φίλες και φίλοι. Και εδώ διαπιστώνω και εγώ και η Χριστιανά, λέω και για σένα, αλλά πιστεύω να μου κρατήσει κακία. Έχουμε ένα σφάλμα διότι καθυστερήσαμε περίπου 22 ώρες να μεταφέρουμε αυτή την είδηση. Μια είδηση η οποία κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει κριτικό άρωμα. Και αναφερόμαστε βεβαίως στην παγκόσμια διάκριση με το Αριστείο Ποδοσάκη που θα απονεμηθεί και επίσημα το κατέχει, αλλά θα απονεμηθεί σε λίγες μέρες από σήμερα στον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας της Κρήτης μας, του ΙΤΕ, του κυρίου Νεκτάριου Ταβερναράκη, ένας άνθρωπος με ένα πλούσιο ακαδημαϊκό ερευνητικό βιογραφικό και πλέον αυτή η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να το αποδώσει αυτό που ήδη του έχει αποδοθεί, αλλά και επίσημα με τη βούλα μια διάκριση που ήρθε από τα χέρια ανθρώπων που κατέχουν στα χέρια τους Νόμπελ, Τούρινγκ, γενικότερα στο βιογραφικό Σπινόζα και τα λοιπά. Έτσι. Μιλάμε για μια προσωπικότητα που σίγουρα την γνωρίζετε, ένας άνθρωπος που έχει δώσει όλο του το είναι στο κομμάτι της έρευνας και πιο συγκεκριμένα της βιοιατρικής. Είναι κορυφαίος καθηγητής, είναι ερευνητής και πραγματικά έχει ασχοληθεί και είναι και καθοριστική συμβολή του γενικότερα στον τομέα της επιστήμης και της εξέλιξης αυτής. Και ένα παραπάνω, μιας και μιλάμε για το τι ακριβώς ερευνά ο ίδιος, τους τομείς της γύρανσης, του κυταρικού θανάτου και του νευροεκφυλισμού. Ένας άνθρωπος που κατέχει έτσι κι αλλιώς αρκετά βραβεία γενικότερα σε αυτήν την μακρά επιστημονική του ζωή και διαδικασία, αλλά από εκεί και έπειτα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό το βραβείο που κατάφερε να κερδίσει, γιατί ξεχώρισε για ακόμη μια φορά από όλους εκείνους τους ανθρώπους που είχαν τις γνώσεις και όλες εκείνες τις εμπειρίες να αναγνωρίσουν όλα όσα έχει προσφέρει ο ίδιος μέχρι και σήμερα και που θα εξακολουθεί βεβαίως να προσφέρει και τα επόμενα χρόνια. 20 χρόνια στο ερευνητικό πεδίο έχει καταθέσει το δικό του αποτύπωμα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος μελλοντικά. Για να σας δώσω να καταλάβετε εν ολίγης ή με πολύ απλά λόγια το τι έχει κάνει σύμφωνα με το τελευταίο του ερευνητικό πλαίσιο, ο άνθρωπος αυτός έχει αποκωδικοποιήσει το στοιχείο που αποτελεί το ελιξίριο κατά της γύρανσης. Δηλαδή έχει μελετήσει εκείνον και έχει εντοπίσει εκείνον το μηχανισμό, ο οποίος τελικά κάνει τον άνθρωπο να γυρνάει, να εκφυλίζεται νευροκυταρικά και κάπως έτσι να φτάνει στο θάνατο. Σκεφτείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι ένα ερώτημα που κάποτε θα φάνταζε τρελό. Θα μπορούσαν άραγε οι άνθρωποι να ζήσουν μέχρι και 300, 400, 600 χρόνια. Ποιος δεν έχει αναρωτηθεί. Όλοι μας. Κι όμως, όλοι μας. Θα μπορούσε. Και προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει το δικό του έργο, διότι φαντάζεται και θα δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο ώστε να υπάρχει ένας άνθρωπος χωρίς καρκίνο, άνθρωποι χωρίς ζαχαρόδι διαβήτη, χωρίς Πάρκινσον και χωρίς ασθένειες οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν μια μη ποιοτική ζωή στον άνθρωπο και που τον κάνουν να οδεύει μέχρι τα 80 του στο θάνατο.
αυτό τον άνθρωπο τιμάει η παγκόσμια επιστημονική ερευνητική κοινότητα. Αυτό το άτομο τιμούμε και εμείς μέσα από το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε να μεταφέρουμε την είδηση ως καλή είδηση και αισθανόμαστε τόσο υπερήφανοι για έναν άνθρωπο γέννημα θρέμα της κριτικής γης. Είναι για ακόμη μια φορά, νομίζω, μια απτή απόδειξη πως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν, λατρεύουν και υπηρετούν την επιστήμη με όλο τους το είναι ένα παραπάνω. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος μας θυμίζει όλο εκείνο τον επιστημονικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας. Να δίνουμε μεγάλη βάση στους Έλληνες επιστήμονες, γιατί πραγματικά διαπρέπουν, κάνουν πράγματα και πρέπει και εμείς να στρέφουμε το βλέμμα μας προς εκείνους. Συμβαίνουν και στο εξωτερικό αντίστοιχα, πολύ σημαντικά και γι' αυτά αισθανόμαστε περήφανοι. Αλλά ένα παραπάνω για τους Έλληνες, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει μέσα σε όλο αυτό το χώρο. Παρ' όλα αυτά, το καταφέρουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία προς όφελος όλων μας και γενικότερα της ανθρωπότητας. Σε δύο εβδομάδες από σήμερα, 3η 25 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του συγκεκριμένου Αριστείου Μποδοσάκη από την ίδια την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στα χέρια του δικού μας ερευνητή, του Νεκτάριου Ταβερναράκη. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε καθηγητά. Έχει τύχει, τον έχουμε γνωρίσει. Μας έχει παραθέσει μοναδικές συνεντεύξεις και προσωπογραφίες. Ένας υπέροχος άνθρωπος και στην προσωπική του ζωή και πίσω δηλαδή από όλο αυτό που κάνει. Ναι, αυτό νομίζω είναι ολοφάνερο γενικότερα. Με τριόφρο, μετρημένος γενικότερα, ήπιον τόνων και με στόχο προσήλωση αυτό που πραγματικά θέλει να πετύχει μελλοντικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αγαπημένο Παιχνιδάτο Μουστάκα. Εδώ είμαστε. Και εσείς μην το ξεχνάτε. Ασφαλείς βολτούλες. Πώς θα γίνουν όμως αυτές οι βολτούλες? Μουστάκα. Όλα ξεκινούν από εκεί. Όλα ξεκινούν από εκεί. Εκεί αρχίζουν, εκεί τελειώνουν, Λευτέρη μου. Με όλα εκείνα τα υπέροχα οχήματα που είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν λείπει κάτι από τη δική σου λίστα. Κράνος. Κράνος, βεβαίως, τον εξοπλισμό μας. Όλα αυτά τα βρίσκουμε. Στον αγαπημένο μας Παιχνιδάτο Μουστάκα, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στην Νέα Λεκαρνάσο. Γεια σας, αγαπημένο Παιχνιδά. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.